Μπορείτε να δείτε και εσείς. Έχουμε καλεσμένη την Γαλάτια, την Άγιο Μαμίτη, προπονήτρια στην ΕΘΑ, αλλά και στις μικρές εθνικές ομάδες. Γαλάτια, σε καλωσορίζω και ευχαριστώ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου. Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και υπομονή τώρα που είμαστε όλοι στο σπίτι. Πες μας, πώς θα περνάς εσύ στο σπίτι? Εγώ έχω βρει αρκετά πράγματα και κάνω. Παρακολουθώ διάφορα σεμινάρια διαδικτυακά, διαβάζω αρκετά επιστημονικά άρθρα. Κάνω περισσότερο γυμναστική τώρα. Βγαίνω βόλτες με το σκύλο μου. Γενικά έχω βάλει ένα πρόγραμμα στο οποίο δεν βαριέμαι καθόλου. Εντάξει, πραγματικά είναι και ευκαιρία αυτές οι μέρες για αυτά, για ειδικά την επιμόρφωση για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με κάτι ή να εμβαθύνει σε κάτι. Αυτές οι μέρες που προσφέρονται στο σπίτι είναι ό,τι καλύτερο για τέτοιες ενέργειες. Ναι, γιατί με το να είσαι αδρανής, απλά δεν θα έχεις το κουράγιο να βγάλεις όλο αυτό. Οπότε πρέπει να βρεις πράγματα να κάνεις συνέχεια. Εντάξει, ξέρεις, αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα. Θέλω να συζητήσουμε πώς ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ, πώς συνέχισες την προπονητική, τι κάνεις τώρα, έτσι να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα γύρω από το πρόσωπό σου. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει, αλλά θέλω έτσι να πούμε μερικά πράγματα, έτσι να σε γνωρίσει και ο κόσμος, έτσι ξεκινώντας. Να μας πεις πώς ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ, τι ήταν αυτό που σε όδησε να μπεις στα γήπεδα. Δεν με όθησε κάτι συγκεκριμένο. Από όσο θυμάμαι, γύρω στα 12, είπα στον πατέρα μου, λέω, θέλω να ξεκινήσω ένα ομαδικό άθλημα. Ο πατέρας μου ήταν ελίστας. Μου λέει, είναι το βόλεϊ και το μπάσκετ στην ΑΕΛ. Οπότε είχα δύο επιλογές. Η επιλογή της ΑΕΛ ήταν σταθερή. Επέλεξα και το μπάσκετ τότε. Ναι. Έτσι εντάχθηκα στην ομάδα των Κορασίδων για 4 χρόνια στην ΑΕΛ. Τότε δεν υπήρχαν ούτε πανκορασίδες ούτε νεανίδες. Ήταν ακαδημίες και μετά κατευθείαν στις Κορασίδες. Από όσο θυμάμαι, την πρώτη χρονιά είχαμε πάρει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα των Κορασίδων και τα επόμενα 3 χρόνια που συμμετείχα είχαμε κάνει ένα σερί 3 πρωταθλημάτων και μάλιστα ήταν αίτητες. Ήμασταν αίτητες. Αν θυμάμαι καλά, βέβαια, τότε είχαμε προπονήτρια την coach την Κάλια Παπαδοπούλου, την coach την Μπραν Καράντζα και τον coach τον Πέντρο Αντωνίου. Μετά συνέχισα στο γυναικείο μια χρονιά με τον coach τον Πέντρο Αντωνίου. Ήταν τότε, νομίζω, είχαμε 5 ξένες. Ήταν τότε που είχαμε 5 ξένες. Από όσο θυμάμαι, είχαμε πάρει και πρωτάθλημα και κύπελλο μαζί με τον coach. Στη συνέχεια πήγα για σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Έπαιξα για ένα χρόνο, ήμουν στις νεανίδες του Άρη. Τότε ήταν προπονήτρια η Ελένη Καφαντάρη, η coach Ελένη Καφαντάρη, με την οποία έχω κρατήσει και επαφή. Και όσες φορές της έχω ζητήσει βοήθεια, μου την έχει δώσει με χαρά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε πάρει κιόλας, είχαμε πάρει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα νεανίδων ΕΚΑΣ τότε, στα 18 μου. Μετά ήρθε ένας τραυματισμός, 2 χρόνια έκανα 2 εγχειρήσεις στο γόνατο, οπότε σταμάτησα. Συνέχισα στον 4ο χρόνο σπουδό μου, έπαιξα πολύ χαλαρά και χωρίς πίεση σε μια ομάδα στην αλφα τοπικό κατηγορία, η οποία ήταν πολύ ωραία χρονιά, χαλαρά. Άλλη νοοτροπία. Τελείωσα τις σπουδές μου, γύρισα Κύπρο. Παίξα στην ΑΕΛ, στο γυναικείο της ΑΕΛ, μία χρονιά. Και παράλληλα είχα ένα τμήμα κορασίδων ως προπονήτρια. Μετά συνέχισα ως προπονήτρια και σταμάτησα να παίξω μπάσκετ. Αρχικά απογοητεύτηκες που σταμάτησε η καριέρα σου λόγω του τραυματισμού κυρίως? Καριέρα. Κυρίως, θέλω να σας πω ότι δεν ήταν λόγω τραυματισμού. Ήθελα περισσότερο να συνεχίσω τις σπουδές μου. Οπότε το βρήκα έτσι και λίγο σαν αφορμή. Έκανα το μεταπτυχιακό μου.
Τώρα σκέφτομαι να κάνω και το διδακτορικό μου. Οπότε δεν υπήρχε και τόσο πολύ χρόνο δουλειά, μπάσκετ, διάβασμα. Οπότε το βρήκα έτσι και λίγο. Επίσης μου αρέσει περισσότερο η προπονητική. Ναι, αυτό είναι κάτι που το έχουμε διαπιστώσει και εμείς, και εγώ δηλαδή, που σε έχω δει και στο γήπεδο σαν προπονήτρια. Έχει τύχει να σε δώσει κάποια παιχνίδια. Πώς προέκυψε, πώς βγήκε αυτή η φλόγα να προπονήσεις? Να προπονείς. Εγώ αρχικά μικρή σε ηλικία πάντα ήξερα ότι ήθελα να σπουδάσω γυμνάστρια. Έτσι και έκανα, πήγα στη Γυμναστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Στην πορεία μπήκα στην ειδικότητα καλαθοσφαίρισης. Εκεί καθηγητής μας τότε ήταν ο κύριος Νίκος Σταυρόπουλος. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις. Ναι, Γενικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Ωραία, και μια μέρα έρχεται και μου λέει θα πάμε να κάνεις, μου λέει, προπόνηση στο παιδικό του ΠΑΟΚ. Λέω, εγώ? Μου λέει, ναι. Λέω κι εγώ, εντάξει, να πάμε. Κανονίσαμε μέρα, πήγαμε, ήταν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, σε ένα γήπεδάκι από κάτω, δεν ήταν στο παλατάκι. Και μπαίνουμε μέσα, μου έκανε εντύπωση, εντάξει. Μπαίνουμε μέσα, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ήταν έξω οι γονείς σε μια καφετέρια. Μπήκαμε μέσα στο γήπεδο, έκλεισαν οι πόρτες και μέσα στο γήπεδο ήταν μόνο οι παίχτες, οι προπονητές, εγώ και ο καθηγητής μου. Ούτε να βλέπει κάποιος, δεν υπήρχε από πουθενά να δει κάποιος γονείς ή κάτι. Αρχικά μου έκανε εντύπωση αυτό. Μετά μπήκαμε, έκανα την προπόνηση με το παιδικό. Στην αρχή μου έτσι λίγο μόλις τους είδα, ακούς παιδικό και νομίζεις είναι 15 χρονών. Αλλά αυτή ήταν 15 χρόνια, ήταν έναν 90, έναν 80. Ναι, έκανα την προπόνηση μου κανονικά, ξέρω εγώ. Τελειώσαμε, φύγαμε. Μου λέει ο καθηγητής μου, το έχεις. Του λέω, ευχαριστώ. Λέει, ήθελα να σε δω μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό σε έφερα. Του λέω, ευχαριστώ, ήταν ωραία εμπειρία. Και έτσι από εκείνη τη στιγμή, όντως ένιωθα ότι αυτό ήθελα να κάνω. Και αυτόν έκανα. Γύρισα Κύπρο. Είχα για 4 χρόνια ήμουνα στην ΑΕΛ. Είχα τις κορασίδες, οι οποίες έγιναν νεανίδες. Και φέτος είμαι στην ΕΦΑ. Τι πιστεύεις ότι κερδίζεις από την προπονητική? Αρχικά να σου πω ότι δεν είναι αυτό που κερδίζεις, είναι το να θες να δίνεις. Είναι το να θες να δίνεις κάτι και να μην περιμένεις να πάρεις, κάποια στιγμή θα πάρεις. Το πιο σημαντικό είναι να πάρεις, νομίζω, την αγάπη των παιδιών. Από εκεί και πέρα, τίτλοι και όλα αυτά, πιστεύω σε κάποιους είναι τυχερό να έρθουν, σε κάποιους άλλους όχι. Είμαι και νεαρή ακόμη. Σίγουρα, έχεις πολλά χρόνια Ναι. μπροστά σου. Να πω, να θυμίσω σε αυτό το σημείο κάτι που ξέχασα, παρέλειψα να αναφέρω στην αρχή. Βέβαια, περνάει από κάτω και το βλέπετε όλοι σας. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, οτιδήποτε την Γαλάτια, μπορεί να γράψει τις ερωτήσεις του στο κάτω μέρος, στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο, και θα το απαντήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε. Ακαδημίες, λοιπόν, επαφή με παιδιά. Φαίνεται ότι είναι κάτι που σου αρέσει να κάνεις. Πολλοί λένε ότι η προπονητική συνδυάζεται. Ένας προπονητής πρέπει να είναι και παιδαγωγός παράλληλα, ειδικότερα στις μικρές ηλικίες. Αυτό πώς το διαχειρίζεσαι? Εγώ θα σου έλεγα ότι ένας προπονητής πρέπει να είναι πρώτα παιδαγωγός και μετά προπονητής, γιατί πιστεύω είναι το πιο σημαντικό. Θα πάω πίσω στον καθηγητή μου, τον κύριο Σταυρόπουλο πάλι, ο οποίος τελευταία μέρα στο Πανεπιστήμιο μας είχε πει, μας αποχαιρέτησε και μας λέει να θυμάστε, λέει, ότι πρωταρχικός σας στόχος να είναι να βγάλετε καλούς ανθρώπους, λέει, στην κοινωνία και μετά να βγάλετε καλούς αθλητές. Οπότε η παιδαγωγική συνδυάζεται με αυτό. Πρέπει να είσαι και εσύ, να μην έχεις σαν στόχο να βγάλω αθλητές, να έχεις σαν στόχο να ο αθλητής που θα έχεις
στην ομάδα σου, να έχει πειθαρχία, να έχει ήθος, να αγωνίζεται με το εφαγωνίζεσαι, να σέβεται και όλες αυτές τις αρχές που είναι βασικές για έναν αθλητή. Ωραία, μου άρεσε η τοποθέτησή σου. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό και στη συνέχεια. Να αναφέρω ότι φέτος είχες την τύχη να συνεργαστείς με την Σκεύη την Γεωργίου στην επιστροφή της, στην επαναλειτουργία μάλιστα, πιο σωστά, της ΕΘΑ στο γυναικείο τμήμα. Τι πιστεύεις ότι κέρδισες από την Σκεύη, από αυτή τη συνεργασία? Καταρχήν να πω ότι το να πάω στην ΕΘΑ και να είμαι βοηθός της coach Σκεύης για μένα ήταν μια πρόκληση για το γεγονός το οποίο είπες ότι η coach ήταν προπονήτρια για αρκετά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε ήθελα να μάθω από αυτή και ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι κέρδισα αρκετά πράγματα τα οποία θα τα κρατήσω κιόλας για την προπονητική μου πορεία. Ένα από αυτά είναι ο επαγγελματισμός της. Είναι πολύ επαγγελματίας και έχει πάρα πολλές γνώσεις μέσα στο γήπεδο. Βέβαια, φαίνεται αυτό. Είναι κάτι που γενικά εγώ όπως τη βλέπω τη Σκεύη, είναι πρώτα απ' όλα όταν έρχεται κοντά σου νιώθεις το σεβασμό, σου εμπνέει σεβασμό από την ώρα που τη βλέπεις μπροστά σου. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε έναν άνθρωπο. Έτσι ακριβώς, είναι όπως το λες, είναι, σου βγάζει ένα σεβασμό, μια πειθαρχία και όντως έτσι είναι στη δουλειά της επαγγελματίας και τυπικότατη. Για το φέτος, μιας και πιάσαμε το γυναικείο τμήμα της ΕΘΑ, επαναλειτουργήσε όπως είπαμε. Ποιος ήταν ο φετινός στόχος για την ΕΘΑ? Η ΕΘΑ είναι μια ομάδα που ξαναξεκίνησε μετά από 10 χρόνια φέτος. Στόχος της ήταν να είναι ανταγωνιστική σε όλη την πορεία του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο νομίζω το πέτυχε. Και στην πορεία η τέταρτη θέση, την οποία πάλι πέτυχε, και θεωρώ ότι είναι μια θέση η οποία της άξιζε για πρώτη χρονιά. Άλλαξε δηλαδή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αρχικά ξεκίνησα με στόχο να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλο το πρωτάθλημα. Μετά η δυναμή της ομάδας το βλέπαμε όλοι ότι ήταν όντως η τέταρτη θέση. Παράλληλα δουλεύεις και στις ακαδημίες της ΕΘΑ, όπως είπαμε. Ποια τμήματα έχεις για ενημέρωσέ μας? Είμαι στα U14, βοηθός της Coach Kevin, γενικά στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα κάτω στις ακαδημίες. Σίγουρα βλέπεις, πέρα από την ομάδα σου, βέβαια, τα παιδιά που υπάρχουν στις ακαδημίες της ΕΘΑ, βλέπεις και άλλες ομάδες. Πιστεύεις ότι υπάρχει μέλλον στην Κυπριακή Καλαθόσφαιρα, υπάρχει ταλέντο? Βέβαια και υπάρχει ταλέντο. Αν μιλήσουμε για νεανίδες, για γυναικείο πρωτάθλημα, υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια. Όπως είναι η Ιωάννα Κυπριανού, ένα κορίτσι που φέτος συμμετείχε σχεδόν 40 λεπτά στο γυναικείο πρωτάθλημα. Η Σοφία Εστυλιανίδη στην ΑΕΛ, η Παναγιώτα Κυριάκου, η Δημητρέα Παλά. Υπάρχουν η Ρεβέκα από τον Κεραυνό. Υπάρχουν κορίτσια στο Ζήνωνα, τα οποία δεν φαίνονται στο γυναικείο. Για το γεγονός ότι δεν υπάρχει γυναικείο στη Λάρνακα, παρόλα αυτά τα κορίτσια στο πρωτάθλημα των νεανίδων είναι πάρα πολύ καλά. Και υπάρχει ταλέντο, είναι τα κορίτσια και τα περισσότερα που τα είχαμε και στην Εθνική το καλοκαίρι. Βέβαια χρειάζεται δουλειά και όπως λέω και στις παίχτριες μου, κανείς δεν ξύπνησε μια μέρα και του ήρθαν όλα απλόχερα, πρέπει να δουλέψουν και αν δουλέψουν σωστά, σίγουρα θα υπάρχει μέλλον και για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Και δουλειά, η θέληση είναι το α και το μέγα για να προχωρήσει κάποιος στη ζωή της, ό,τι και αν κάνει, έτσι, δεν είναι όχι μόνο στην Καλαθόσφαιρα, αλλά πόσο μάλλον σε αυτό το κομμάτι της Καλαθόσφαιρας, που η δουλειά, η προπόνηση, οι έξτρα προπονήσεις από τη στιγμή που έχει το χρόνο κάποιος και μπορεί να το κάνει, μπορεί να του δώσει και τα εφόδια για να ανέβει, να προχωρήσει σε αυτό το άθλημα που τόσο αγαπάμε. Ναι, σωστά, όπως τα είπες. Φτάνει να θέλουν. Βέβαια, τώρα είμαστε και σε μια
την ονομάζω λίγο, δεν θέλω ακουστικά πώς. Τα παιδιά είναι σε μια γενιά του iPad και του iPhone που είναι πολύ δύσκολο. Σε σύγκριση τώρα με παλιά που τα παιδιά ήταν έξω στους δρόμους και όλη μέρα στα γήπεδα, πιστεύω ότι το πιο δύσκολο δεν είναι για τα παιδιά, για τους προπονητές πρέπει να είναι πιο δύσκολο. Πρέπει να βρουν κίνητρα και να δώσουν στα παιδιά κάποιο στόχο να πετύχουν, έτσι ώστε να ξεφύγουν λίγο από αυτό το πράγμα και να μπουν περισσότερο στο γήπεδο. Αυτός ο στόχος ποιος θα μπορούσε να είναι, μιας και το αναφέρεις. Εσύ, ας πούμε, πώς θα προσεγγίζεις τα παιδιά σε αυτό το κομμάτι? Εντάξει, δεν θέλω να γίνω γραφική τώρα ότι στόχος είναι η εθνική. Αυτό είναι δεδομένο. Το να παίξεις στην εθνική ομάδα της χώρας σου είναι ό,τι καλύτερο. Και πρέπει να είναι στόχος όλων των παιδιών. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ο μόνος στόχος. Μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά να παίξουν και για μας τους ίδιους τους προπονητές. Μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά να μπουν στο γήπεδο με πολλούς τρόπους. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λέω είναι πιο δύσκολο τώρα για τους προπονητές που έχουν να κάνουν με αυτές τις γενιές. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν είναι ακατόρθωτο. Όπως είπα νωρίτερα, σε έχω δει να προπονείς και ειδικότερα μικρές ηλικίες και U14. Θέλω να πω πως αυτό που είδα, δεν ξέρω αν είναι, πώς το βλέπεις εσύ, αν αληθεύει, είδα να ισορροπείς μεταξύ της αυστηρότητας, αλλά και του να είσαι φίλη με τα παιδιά. Ήταν σε ένα παιχνίδι που συγκεκριμένα που σε θυμάμαι καλά, είχες βρει μια πολύ ωραία ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο κομμάτια. Μιλάς για πέρσι. Όχι, για φέτος. Για φέτος μιλήσατε. Και φέτος, ναι. Θα σου πω ότι πέρσι που ήμουν στην ΑΕΛ, τα κορίτσια τα είχα 4 χρόνια. Οπότε ήταν κάτι που ήταν λογικό να γίνει στα 4 χρόνια. Μέσα σε 4 χρόνια τα ίδια άτομα ζεις και χαρές και λύπες και κλάματα και γέγια και έξω και διασκέδαση, ό,τι συνεπάγεται με μια ομάδα, την έννοια της ομάδας, όλα αυτά. Για φέτος που με έχεις δει, θα σε πάω πίσω στο ότι πρέπει να είμαστε και λίγο, αυτό που σου είπα, παιδαγωγοί. Mm-hmm. Δεν γίνεται μόνο αυστηροί. Μετά τα παιδιά δεν θα θέλουν κιόλας να έρχονται. Mm-hmm. Σωστό, σωστό, σωστό. Πολύ σωστό. Είσαι, όπως είπες, και στην Εθνική Κορασίδων. Είσαι βοηθός της Δωρίνας Ιωαννίδου. Το καλοκαίρι είχατε την μεγάλη επιτυχία, την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και της ανόδου στην δεύτερη κατηγορία. Τι σου έχει μείνει από αυτή τη χρονιά, από αυτό το τουρνουά? Θα σου πω τα θετικά, γιατί τα αρνητικά ήταν και αυτά αρκετά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ναι, είχαμε ναι. περιπέτειες, είχαμε αρρώστιες, είχαμε... Αυτά εγώ τώρα τα θυμάμαι και γελάω. Παρ' όλα αυτά μου έχει μείνει και εγώ και η κόση Δωρινά. Είμαστε για πρώτη φορά εκπροσωπούσαμε την Κύπρο. Θεωρώ ότι το συνέστημα είναι απερίγραπτο και μόνο η περηφάνεια και η τιμή μπορούσαμε να νιώσουμε για το γεγονός. Μου έχει μείνει πιο πολύ ότι και τα κορίτσια του ίδιου νιώθαν και αυτό, ξέρεις, μας έλεγαν στη Μολδαβία ότι, να το πω ευγενικά, ότι στερούσαμε στο ύψος. Παρ' όλα αυτά στο γήπεδο δεν υπήρχε καμία διαφορά ύψους. Το πάθος που έπαιζαν τα κορίτσια δεν μπορούσε να συγκριθεί με κανέναν ύψος καμιάς άλλης χώρας. Και πιστεύω αυτό μας έδωσε την επιτυχία να πάρουμε το χρυσό. Mm-hmm. Όντως έβαλε πολύ πάθος η ομάδα και τα περισσότερα τα παιχνίδια τα κερδίσαμε και σχετικά εύκολα. Πόσο μάλλον τον τελικό με την Γεωργία που κόντεψε 40 πόντους διαφορά. Ναι, ναι. Ήταν περισσότερο είναι η θέληση των κοριτσιών. Είναι αυτό που σου λέω, το πρόσεχαν και οι άλλοι. Παρ' όλα αυτά έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά με την κόρση Δωρίνα, να συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Με εμπιστεύτηκε πάρα πολύ και σε θέμα scouting και στις απόψεις και όλα. Στα κορμιά που σου έχω πει πριν, μπορεί να κερδίσαμε τη Ρουμανία 40 πόντους, αλλά η Ρουμανία σε θέμα σωματότυπων φαινόταν διπλάσια από μας. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό.
Είχε μια φουρνιά αθλητριών, είχατε μια φουρνιά αθλητριών, η οποία, όπως είπες και εσύ πριν, παίρνουν ήδη αρκετό χρόνο συμμετοχής σε πρώτη ομάδα, έτσι, σε γυναικεία ομάδα. Ανέφερε στην Ιωάννα την Κυπριανού, την Παναγιώτα την Κυριάκου, την Παπαλά, όλες αυτές οι κοπέλες. Αδικό τώρα, μπορεί αδικό, δεν τις θυμάμαι όλες, αλλά εσύ θα μας θυμίσεις καλύτερα. Αυτές, πού βλέπεις ότι μπορεί να φτάσουν με τη δουλειά που χρειάζεται βέβαια πρέπει. Στο χέρι τους είναι που θα φτάσουν. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Κανείς δεν ξυπνάει μια μέρα και είναι μεγάλος παίχτης. Πρέπει να δουλέψουν για να φτάσουν ψηλά. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και στις νεαρές Σοφία, Παναγιώτα, Δήμητρα, και στη Ρεβέκα και στην Ιωάννα την Κυπριανού. Η οποία η Ιωάννα Κυπριανού πέρσι έπαιζε μόνο στο πρωτάθλημα των Νεανίδων. Φέτος ήταν βασική παίχτρια. Ήταν βασική παίχτρια. Εγώ θεωρώ ότι η φετινή χρονιά της Ιωάννας Κυπριανού θα μπορούσε να την αναδείξει και κάποιος και ως ρούκι της χρονιάς, ας πούμε. Ήταν τόσο καλή η παρουσία της. Και η Σοφία, και δεν θέλω ούτε εγώ να δικήσω κάποια κοπέλα. Και η Σοφία, είδαμε ότι στο πρωτάθλημα του, στο κύπελλο, συγγνώμη, ήταν καθοριστικός ο ρόλος της. Οπότε υπάρχει ταλέντο, υπάρχει υλικό. Έχουμε και μια ερώτηση από την Καρολίνα την Αποστόλου, η οποία σε λέει ότι είσαι και η καλύτερη coach. Ανοίγες πρόταση από εξωτερικό, θα πηγαίνεις? Μπορεί. Μπορεί για να πηγαίνω, ναι. Αναλόγως στη χώρα, τι είναι αυτό που σε κάνει να το σκέφτεσαι? Τώρα εντάξει, το αναλόγω. Σε τι φάση θα ήμουν, δεν ξέρω. Έχω ακόμα στο Κύπρο, τώρα ξεκίνησα, δεν βιάζομαι. Όπως είπε και σε κάποια άλλη συνέντευξη, δεν θυμάμαι, ένας από τους διεθνείς προπονητές, για να φύγεις και όλα στο εξωτερικό πρέπει να καθίσεις χρόνια βοηθός. Πρέπει να ήταν ο Μιχάλης ο Ματσεντίδης, θεωρώ. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει. Ναι, ήταν σε μία από τις συνεντεύξεις μας. Οπότε είμαι μικρή ακόμη, έχω χρόνια μπροστά μου για να φύγω. Έχεις χαιρετίσματα από τον Νικόλα τον Νικολάου. Επίσης μια σελίδα μπασκετο καφέ Τζις, ο οποίος μας κάνει παρέα τα τελευταίο καιρό, είναι και αυτός εδώ και μας καλησπερίζει. Για πες μας τώρα, η σκέψη σου για την επόμενη χρονιά, θα παραμείνεις στην ΕΘΑ, έχεις πρόταση, έχεις συμβόλαιο, σκέφτεσαι κάτι άλλο, πόσο σκέφτεσαι? Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου, είναι τέτοια κατάσταση που πιστεύω είναι πάρα πολύ νωρίς. Και στην ουσία η χρονιά δεν έχει τελειώσει, να το πω. Οπότε δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση ακόμη για του χρόνου με την ΕΘΑ. Είναι νωρίς, δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε καν αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα Σεπτέμβρη. Είμαστε όλοι λίγο στο άγνωστο, οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς. Ναι, όντως είναι πραγματικά η κατάσταση μας αφήνει όλους πολύ μετέωρα σε όλα τα κομμάτια της καλαθόσφαιρας και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε απλά να βγούμε το συντομότερο υγιείς από αυτό, από όλο αυτό. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα πάρουμε τις αποφάσεις μας, σωστά? Σωστά, όπως το είπες. Με θετική σκέψη νομίζω ότι θα βγούμε υγιείς. Ελπίζουμε το συντομότερο. Ωραία. Γαλάτια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Εγώ ευχαριστώ πολύ. Συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Είναι ωραία να ακούμε πράγματα και σκέψεις από προπονητές που είναι τώρα ξεκινούν, όπως είπες εσύ, την καριέρα τους. Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Full Court Cast. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε, να περνάτε όλοι καλά.